Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθείτε ασφαλώς όλοι και όλες τις εξελίξεις. Υπήρξε ομολογουμένως μία βιασύνη του κυρίου Μητσοτάκη στην απαγόρευση της κυκλοφορίας. Μία βιασύνη. Η γνώμη μου, όσο μελετώ την κατάσταση, είναι ότι έπρεπε να εξασφαλιστεί ένα μίνιμουμ ζωής σε όλους τους νομούς της χώρας. Δηλαδή, κάποια πολύ λίγα έστω εστιατόρια, κάποιοι χώροι που μπορούν να κάθονται άνθρωποι αραιά σε αποστάσεις, δηλαδή ο ένας από τον άλλον, μπορούσε να εξασφαλιστούν κάποιοι χώροι, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Έπρεπε να δοθεί η έμφαση στο να μην γίνεται συνωστισμός και όχι στην απαγόρευση της κυκλοφορίας. Αφού άλλωστε υπάρχουν πολλοί που εξαιρούνται της απαγόρευσης. Εδώ βγήκε και ο Βαρουφάκης και είπε οι βουλευτές, δήμαρχοι, υπουργοί εξαιρούνται, λέει, της απαγόρευσης. Έτσι είπε. Δεν ξέρω, δεν του απάντησε κανείς. Δηλαδή απαγόρευση για το λαό και εξαιρούνται της απαγόρευσης οι άρχοντες, οι λεγόμενοι. Εκείνο λοιπόν που έπρεπε να γίνει ήτανε μείωση των συνωστισμών και της συνέβρεσης του κόσμου, ενημέρωση του κόσμου για τους κινδύνους και εξασφάλιση ενός μίνιμουμ ζωής σε όλους τους νομούς. Αν είχε συμβεί αυτό, θα ήταν και η απεμπλοκή από τις απαγορεύσεις τώρα θα ήταν ευκολότερη. Ενώ τώρα συζητούν διάφορα πράγματα, όπως να επιτραπούν μόνο μία τάξη του δημοτικού και μία του γυμνασίου να επιστρέψουν στα σχολεία, να ανοίξουν μόνο καταστήματα που έχουν εξωτερικά καθίσματα. Συζητούν τέτοιες ανόητες λύσεις που κατ' ουσίαν την έκρωση της οικονομίας την συνεχίζουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η βιασύνη του κυρίου Μητσοτάκη όταν δεν συνεννοιέται με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να λάβει υπόψη του και μια γνώμη άλλη. Και το τραγικό είναι αυτό που συμβαίνει σε όλες τις τηλεοράσεις, σαν να είναι οι τηλεοράσεις να ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Στο Sky, ο ένας υπουργός του Μητσοτάκη μετά τον άλλον εμφανίζονται. Ο ένας υπουργός μετά τον άλλον. Και ο ένας γιατρός μετά τον άλλον, αρκεί να πει, όλοι οι γιατροί που εμφανίζονται, λένε ότι η Ελλάδα πήγε καλά γιατί πήρε γρήγορα τα μέτρα.
Η Ελλάδα πήγε καλά γιατί πήρε γρήγορα τα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι με την πειθό και με μια πληρέστερη ενημέρωση η Ελλάδα μπορούσε να πάει ακόμη καλύτερα. Όλοι θα συμμορφωνόντουσαν, μα όλοι, αρκεί ο κόσμος να ενημερωνόταν σωστά για τον κίνδυνο. Γιατί με τον τρόπο που ενήργησαν οι κυβερνώντες υπό τον κύριο Μητσοτάκη, έχει αναπτυχθεί στο ίντερνετ μία παραφιλολογία από κάποιους ανόητους ότι δεν υπάρχει μικρόβιο, ότι έχουμε βιολογικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και μεταξύ Κίνας και Αμερικής, ότι διάφορες τρέλες που τις παρακολουθείτε, ότι δηλώνουν θανάτους που δεν είναι από κορώνα, είναι φυσιολογικοί θάνατοι και προς εκφοβισμό τους δηλώνουν ως θανάτους από κορονοϊό. Ότι όλα γίνονται για να μας βάλουν τσιπάκι. Πιστεύω να τα παρακολουθείτε. Δηλαδή, επειδή όλες οι τηλεοράσεις έχουν γίνει μικρόφωνα της κυβέρνησης, έχει στραφεί όλη η τρέλα και όλη η μυθομανία στο ίντερνετ. Και με πλησιάζουν άνθρωποι και μου λένε τι είναι τούτο εδώ, είναι πόλεμο συμφερόντων. Λέω τι, δηλαδή λέω πιστεύετε δεν υπάρχει μικρόβιο και το κάνουν για να οικονομήσουν οι Αμερικάνοι με τους Κινέζους. Έχουν περάσει τέτοιες απόψεις. Επειδή όλοι που εμφανίζονται έχουν μία ενιαία άποψη. Μείνετε σπίτι, μείνετε σπίτι. Βάζουν ηθοποιούς, βάζουν τραγουδιστές, βάζουν δημοσιογράφους, βάζουν κάθε καρδιάς καρύδι εμφανίζεται στις τηλεοράσεις με σποτάκι και δηλώνει ότι μένουμε μέσα για να σωθεί ο κόσμος. Είναι η πλευρά η φοβική. Η πλευρά του πανικού, η επίσημη πλευρά του Μητσοτάκη. Η άλλη πλευρά, η πλευρά του ίντερνετ, εκεί που βασιλεύει η τρέλα και η παράνοια, ότι δεν υπάρχει μικρόβιο και ότι υπάρχει πόλεμος συμφερόντων. Και διαλέξτε και πάρτε. Εσείς οι πολίτες, διαλέξτε και πάρτε. Το τραγικό είναι ότι βγήκε ο Βελόπουλος στον Παπαδάκη και έλεγε όποια χώρα έχει τόσο πάρε με Κινέζους έχει κορονοϊό. Οι χώρες που δεν έχουν πολλά τόσο πάρε με τους Κινέζους δεν έχουν κορονοϊό. Ξέρω λέει, βιολογικός πόλεμος, θα τα πούμε αργότερα λέει, θα τα πούμε άλλη φορά. Και ο Παπαδάκης δεν του λέει ευθέως, δηλαδή κύριε Βελόπουλε, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει μικρόβιο και όλα γίνονται, όλα είναι συνωμοσία. Τον άφηνε και έλεγε. Και πρόσφατα, εχθές νομίζω, βγήκε και είπε ότι η Νότια Ιταλία δεν έχει
κορονοϊό, γιατί έχουν ελληνικό DNA. Στην Νότια Ιταλία έχουν κατά τον κύριο Βελόπουλο ελληνικό DNA. Γι' αυτό δεν έχουν. Άρα όπου δεν έχουν πολύ κορονοϊό, υπάρχει αίμα ελληνικό. Φαίνεται πήρε τη δόξα του Πλεύρη που έλεγε για βιολογικά Έλληνες. Ο Πλεύρης παλιά, ο γέρος, μιλούσε για βιολογικά Έλληνες. Δηλαδή ότι μπορείς, εξετάζοντας το αίμα των πολιτών, να δεις αν είναι Έλληνες. Είχαμε φτάσει και σε τέτοια σημεία. Υπήρχαν μέσα στη Βουλή άνθρωποι σοβαροί και ο λαός, κυνηγώντας την απελπισία του, τους άφησε εκτός Βουλής και μέσα στη Βουλή άφησε αυτούς που με το DNA κρίνουν τους ανθρώπους. Δεν πειράζει. Πρέπει να σου λείψει κάτι στη δημοκρατία για να το εκτιμήσεις. Άμα δεν σου λείψει, δεν το εκτιμάς σωστά. Όσο είχαμε το Λεβέντη και φώναζε για Μακεδονία, για δημοκρατία, για μείωση του αριθμού των βουλευτών, για μείωση των δαπανών, για ποινικοποίηση του ρουσφετιού, για παρουσία εισαγγελέως στην ανάθεση δημοσίων έργων και κρατικών προμηθειών, για συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, για μεταρρυθμίσεις δηλαδή που επί αιώνες περιμένει αυτή η χώρα. Λέγανε άστο Λεβέντη να υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς οι υπόλοιποι κοφεύουν, οι υπόλοιποι στη Βουλή μέσα, οι άλλες πτέρυγες δεν τον ακούνε. Τώρα που έλειψε η φωνή που φωνάζει για κάποια πράγματα, τώρα μείνανε οι βαρουφάκηδες που δεν σταματάνε στον αστυνομικό έλεγχο, οι Βελόπουλοι που μετράνε τα DNA και γνωρίζουν ότι πρόκειται για βιολογικούς πολέμους, ο Μητσοτάκης ο οποίος μέσα σε ένα απόγευμα νέκρωσε τη χώρα και ο Τσίπρας, που ξέρετε πόσο σπουδαίος είναι και ο Τσίπρας, πρότεινε ευρωομόλογο μόνο των 9 φτωχευμένων χωρών. Να ενώσουμε τη φτώχεια μας για να φάμε τις άρκες μας. Ο Τσίπρας είναι τόσο έξυπνος στα οικονομικά και το επιτελείο του, που όταν είδε ότι η Μέρκελ δεν έδινε ευρωομόλογο, πρότεινε να κάνουμε μόνο εμείς, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, οι χώρες που είναι για υποκατάρρευση. Να κάνουμε εμείς. Αλλά όταν είδανε τι ηλιθιότητα είπανε, την άλλη μέρα το ξεχάσανε. Σταματήσαν να το λένε και λένε απαράδεκτη η Γερμανία που δεν δέχτηκε το ευρωομόλογο. Εσείς δεν είπατε να γίνει ευρωομόλογο μόνο για τα φτωχευμένα κράτη. Δηλαδή η Ελλάδα ψήφιζε πολιτικούς κανιβάλους. Ανθρώπους χωρίς πολιτική παιδεία ή γνώση. Χωρίς πολιτική παιδεία. Δεν υπάρχει ούτε σχέδιο, ούτε... Κάποιοι για να με εκδικηθούν πριν τις εκλογές του 19, της 7ης Ιουλίου, μεταδίδανε στη Θεσσαλονίκη ένα σποτάκι ότι δήθεν εγώ, ο Βασίλης ο Λεβέντης,
είχα συμφωνήσει να δώσουμε σύνθετη ονομασία στα Σκόπια. Και το μεταδίδανε το σποτάκι. Στη στιγμή που όλος ο κόσμος ήξερε ότι από το 1992 που ιδρύθηκε η Ένωση Κεντρών, από το 1992, στην ιστοσελίδα μας εγγράφαμε απαγόρευση της χρήσης της λέξης Μακεδονία για το κρατήριο των Σκοπίων. Πρώτον. Δεύτερον, υπήρχαν πάμπολες κασέτες στις οποίες είχα δηλώσει ότι πρέπει να αλλάξουν οι γειτονές μας όνομα και εμείς εις ένδειξη καλής θέλησης να αποστείλουμε επιχειρηματίες για επενδύσεις στα Σκόπια, να φροντίσουμε για τις μεταφορές τους, για τα πανεπιστήμια τους, την οικονομία τους, για τη δημοκρατία τους, για να γίνει κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, το κράτος των Σκοπίων. Εμείς να παράσχουμε τα πάντα και αυτοί εις ένδειξη καλής θέλησης να αλλάξουν όνομα για να δείξουν ότι δεν θα φέρουν από την πίσω πόρτα τον αλυτρωτισμό, τον οποίο επί δεκαετίες είχαν καλλιεργήσει δηλαδή και γι' αυτό μας είχαν βάλει σε υποψία. Ενώ υπήρχαν πάμπολες κασέτες, οι οποίες ήταν σαφής η θέση της Ένωσης Κεντρών κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία για το κράτος των Σκοπίων, αυτοί βρήκανε μία κασέτα στην οποία απαντούσα πώς βλέπω ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν ήταν η γνώμη της Ένωσης Κεντρών ποια είναι. Πώς βλέπω να εξελιχθεί η κατάσταση και είπα ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ λέει σύνθετη ονομασία, ο Μητσοτάκης, γενικώς η Νέα Δημοκρατία, δεν της είχα καμία εμπιστοσύνη ποτέ, κάνει, ό,τι πει η Αμερικανική Πρεσβεία. Ο Τσίπρας επίσης, άποψή μου είναι ότι θα χανόταν η ιστορία αυτή και θα σειρώμασταν στο να παραδώσουμε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Όχι ως δική μου θέση, αλλά ως κατάληξη προδοτικών αντιλήψεων στα άλλα κόμματα. Μέχρι και στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου το βγάλανε και βγάζανε και το Βελόπουλο και λοιπά, το βγάλανε το Σποτάκι, ότι δήθεν εγώ και αναγκάστηκα και παρενέβην και είπα ότι αυτή ήταν η απάντηση στο πώς βλέπω να εξελίσσεται η κατάσταση. Βλέπω ότι χάνεται η υπόθεση με τη στάση που έχουν λάβει οι άλλοι. Η θέση όμως της Ένωσης Κεντρών ήταν καθέτως αντίθετη με τη χρήση του όρου Μακεδονία και αυτός ήταν και ο λόγος που μάλωσα με τον Αμερικανό πρέσβη, με τον Γερμανό πρέσβη και γενικώς τους ρωτούσα ποιος ο λόγος που πιέζεται την Ελλάδα, γιατί δεν ασκείται και προς τα εκεί πίεση, και δεν μου απαντούσαν. Αλλά πόση κακία υπήρχε, προσπαθούσαν μέσα στη Θεσσαλονίκη να με διαβάλουν. Και μπορεί εν μέρη να το κατόρθωσαν. Εμένα δεν με ενοχλεί που η Θεσσαλονίκη αντί για 7% μου έδωσε 2,5-3 πόσο έδωσε. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εγώ ό,τι έκανα σαν Βασίλης Λεβέντης το έκανα για την Ελλάδα, δεν το έκανα για να πάρω ψήφους. Ούτε στεναχωριέμαι τώρα που έμεινα εκτός Βουλής. Αντίθετα πιστεύω ότι πολλαπλασίως ο κόσμος θα έρθει κοντά μας, κοντά στην Ένωση Κεντρών, όταν δει τη γύμνια και την ορφάνεια που έχει η Βουλή. Αυτή είναι η άποψή μου. Και άλλα κάνανε εναντίον μου στη Θεσσαλονίκη. Τα φυλάω ένα-ένα.
Ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που καταγράφω τις ατιμίες από όπου και αν προέρχονται και θα απαντήσω την ώρα που πρέπει. Και είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσει και ο λαός όταν δει ότι τον εξαπάτησαν κάποιοι. Για να επανέλθουμε τώρα στο θέμα της κρίσης εδώ που σοβεί και είναι μάλιστα και οξύνεται καθημερινά. Έκανε πάλι διάγγελμα ο κ. Μητσοτάκης, ενώ τον είχα συμβουλέψει τον Κυριακό να μην κάνει διαγγέλματα. Αυτά τα συνεχή διαγγέλματα μου θυμίζουν το Μουσολίνι του, το έχω πει και το λέω πάλι. Είχε πει κρίσιμος μήνας ο Απρίλιος, τώρα είπε κρίσιμη εβδομάδα είναι η εβδομάδα του Πάσχα. Και μην καταστρέψουμε αυτό που χτίσαμε και από μια κλωστή κρέμεται το αν θα σωθούμε ή αν θα καταστραφούμε. Από μια κλωστή λέει κρέμεται. Εδώ ο κόσμος κοντεύει να γίνει νευρασθενικός από την κλεισούρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ήδη έχουν ψυχολογικά προβλήματα και ο Μητσοτάκης μιλάει για κλωστές που μας χωρίζουν από την καταστροφή. Και επαναλαμβάνω, θα το ξαναπώ γιατί μου το είπε γιατρός αυτό που σας λέω. Το έχω πάει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ότι η καραντίνα δεν είναι να απομονώσεις τους υγιείς. Καραντίνα είναι να απομονώσεις τους ασθενούντες για να μην κολλήσουν οι υγιείς. Από αρχαιοτά των χρόνων. Εδώ τρελάναμε και τη λέξη καραντίνα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Η λέξη αυτή τι σημαίνει. Εν τω μεταξύ σε όλα τα κανάλια γίνονται κάτι ηλίθιες εκπομπές και ρωτούνε πότε θα βρεθεί το φάρμακο, πότε θα βρεθεί το εμβόλιο. Και απαντάνε βέβαια όσοι είναι υπεύθυνοι από τους γιατρούς και τους καθηγητές ότι χρειάζονται μακροχρόνιες έρευνες μέχρι ένα σκεύασμα να χρησιμοποιηθεί στον άνθρωπο. Χρειάζονται έρευνες, πειράματα. Δεν μπορεί να δώσουμε στους ασθενείς ένα φάρμακο αν δεν γνωρίζουμε τι παρενέργειες μπορεί να υπάρξουν. Και αυτοί όλο το ίδιο. Και πότε βλέπετε ότι θα είναι έτοιμο το φάρμακο και πότε βλέπετε ότι θα μπορούμε να βγούμε έξω και πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι φάρμακο δεν έχει βρεθεί. Ενώ βλέπετε και χώρες που μέχρι τώρα είχαν λιγότερο ποσοστό κρουσμάτων, τώρα μπαίνουν και αυτές σε μια κακή ατραπό. Εδώ οι δημοσιογράφοι κάνουν ηλίθιες ερωτήσεις σαν να πρόκειται για καλλιστεία και να ρωτάνε τι άποψη έχεις για την τάδε και την τάδε. Και καταλήγουν όλοι, βγαίνεις έξω, κάνεις έξω για τον έναν και τι βγήκε αυτός έξω. Και τι ήθελε από το κολονάκι που πήγε στο Περιστέρι και χασκογελάνε όλοι στις τηλεοράσεις με κάποιους οι οποίοι
Δεν νομίζω να είναι όλοι αυτοί οι λήθοι και να φεύγουν από την Κηφισιά να πηγαίνουν βόλτα στον Ημιτό. Δεν το νομίζω. Απλά οι άνθρωποι έπληξαν, δεν άντεξαν. Και ξέρετε, όσο παρατείνεται αυτή η κλεισούρα, θα υπάρξουν και τέτοια φαινόμενα που δεν θα αντέχει ο άλλος και θα λέει «Α, από εδώ» και θα βγαίνει έξω χωρίς να θέλει να κάνει παράβαση. Πάνω στην προσπάθειά του να σωθεί από τη νευρασθένεια. Θα υπάρξουν και τέτοια φαινόμενα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνιστώ σε όλους τους φίλους και τις φίλες της Ένωσης Κεντρών αυτοσυγκράτηση. Η μετάβαση στην κανονικότητα, που δεν θα είναι μετάβαση στην κανονικότητα, θα είναι μετάβαση στην επόμενη μέρα, η οποία δεν θα είναι κανονική, θα τίνει με σχεδιασμό να γίνει κανονική μελλοντικά. Η μετάβαση λοιπόν στην κανονικότητα είναι μια δύσκολη πορεία. Που πρέπει όλοι να δείξουμε σοφροσύνη και λογική. Σας είπα, έγινε το λάθος αρχικά και τα νεκρώσαμε όλα. Και από την πλήρη νέκρωση στην επαναλειτουργία η πορεία δεν είναι εύκολη. Επομένως, εκείνο που πρέπει σίγουρα να κοιτάξουμε είναι ποιοι κίνδυνοι δημιουργούνται, δηλαδή πρέπει να συνηθίσουμε σε μια ζωή με προφυλάξεις. Δεν είναι πολύ απλό. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τα σχολεία, που είναι νεαρά παιδιά, που είναι δύσκολο να τα βάλεις σε ένα συγκεκριμένο. Παρότι οι νέοι είναι ικανοί για όλα, παρά τα αυτά θα είναι ένας σοβαρός κίνδυνος. Μια ζώνη κινδύνου, τα σχολεία. Μετά εκείνοι που θα πάθουν μεγάλη ζημιά, είναι ο πολιτισμός. Τα θέατρα, κινηματογράφοι, κάθε λογής, γήπεδα, αθλητικές συγκεντρώσεις, αυτά νομίζω θα ζήσουν μια πολύ λιτή εποχή, θα ξεκινήσει μια εποχή φοβερής λιτότητας. Όσα καταφέρουν να συνεχίσουν, δηλαδή θα επιβιώσουν πολύ λίγοι που ασχολούνται με τους τομείς αυτούς. Εκείνο επίσης που φοβάμαι είναι ο ιδιωτικός τομέας. Σου δίνει τώρα 800 ευρώ μια επιχείρηση που έπαθε στραπάτσο. Τι να κάνει 800 ευρώ, τι να κάνουν. Τι να πρωτοδώσεις 800 ευρώ αν έχεις ένα μαγαζί, αν έχεις μια επιχείρηση. Τι θα κάνεις με τα 800 ευρώ. Θα πάρεις αρνί για το Πάσχα. Τι θα κάνεις. Θα πληρώσεις το ρεύμα. Τι θα πληρώσεις. Τα ασφάλιστρα. Λέει τα μεταθέτουμε 3 μήνες πιο κάτω. Και πιο 3 μήνες πιο κάτω τι θα βρεις. Τη χρυσή τσάντα τη νύχτα μπαίνοντας σπίτι σου ώστε να αρχίσεις να πληρώνεις από εκεί. Τι θα βρεις. Στον ιδιωτικό τομέα δεν κάνουμε τίποτα. Οι δημόσιοι θα παίρνουν το μισθό τους.
Και αυτοί οι άνθρωποι βέβαια θα δυσκολευτούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και που ήδη ο Μητσοτάκης μεταξύ αστείου και σοβαρού μέσω υπουργών είπε ότι προς το παρόν δεν βλέπουμε κανένα λόγο να μειωθεί ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων. Προς το παρόν. Άρα αύριο μπορεί. Σε ένα μήνα μπορεί. Προς το παρόν, το παρόν για αυτούς είναι αυτή η εβδομάδα. Έτσι είναι. Δηλαδή, ας συνδυάσει τα λόγια του Μητσοτάκη, η απάντηση της κυβέρνησης, η επίσημη, του Θεοδωρικάκου όλων, είναι ότι προς το παρόν δεν βλέπουμε λόγο μείωσης των μισθών και των συντάξεων του δημοσίου. Στο μέλλον, όταν θα έρθει το τσουνάμι, εκεί όχι θα βλέπουμε, εκεί καλύτερα να μην ξαναδούμε εκεί. Αυτά με ανησυχούν. Το ότι τον ιδιωτικό τομέα τον έχουμε μόνο να τον αρμέγουμε. Να πληρώνει φόρο, να πληρώνει εισφορές, να πληρώνει τα πάντα. Βγήκε και η Μπακογιάννη σε κάποιο στο Sky, όχι σε κάποιο κανάλι, και είπε να μειωθούν οι φόροι. Είπε να μειωθούν οι φόροι. Καλά, δεν κατάλαβα. Από πού και πώς θα βγει η δουλειά μετά. Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί να μειωθούν οι φόροι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που να διαφωνεί να μειωθούν οι φόροι ή να μη συμφωνεί ότι οι φόροι είναι υψηλότατοι. Δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει. Το ζήτημα είναι όταν μειώσεις τους φόρους πώς θα πληρώσεις τις ανελαστικές δαπάνες του κράτους. Πώς θα πληρώσεις το μισθό του χωροφύλακα, το μισθό του ταχυδρόμου, πώς θα πληρώσεις τον παπά, όλοι αυτοί που πληρώνονται από το δημόσιο. Τους βουλευτές, τους... Τι να πω, τι πληρώνει το δημόσιο. Μην το συζητάτε, στρατιωτικούς, ένστολους, αστυνομικούς, δεν υπάρχει κάτι που δεν πληρώνει το δημόσιο. Λοιπόν, όταν μειωθούν οι φόροι, εκεί θα δω με τι μαθηματικά θα βγαίνει η εξίσωση. Γι' αυτό λέω, έχουμε κυβέρνηση επικίνδυνη. Έχουμε κυβέρνηση που προκειμένου να γλυκάνει το χάπι, να χρυσώσει το χάπι, εκφέρει ψέματα. Εκφέρει ψέματα. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Ένας σοβαρός πολιτικός δεν λέει θα μειώσουμε τους φόρους. Δηλαδή μέχρι τώρα που οι φόροι ήταν υψηλοί, ήταν κακοί οι πολιτικοί στην Ελλάδα, ήταν κακοί άνθρωποι. Το έκαναν διότι όλοι θέλαν να πάνε στο δημόσιο. Οι καθαρίστριες θέλαν να γίνουν δημοσιοπάλληλοι. Η καθαρίστρια, εγώ δεν ξέρω να θέλει να πάει στον ιδιωτικό τομέα καμία. Όλες στα υπουργεία θέλουν να πάνε. Γιατί εκεί τρέχει ο μισθός. Και βγαίνουν και αρρωσταίνουν, βγαίνουν σε αναπηρικές άδειες. Τα ξέρετε. Πρόκειται για ανεύθυνους ανθρώπους. Και ο Τσίπρας ακόμη πιο ανεύθυνος. Εκείνος πάλι λέει ότι είναι λίγα αυτά που δίνετε, πρέπει να δώσετε κι άλλα. Δώσετε και το μαξιλάρι, να εργαστούμε προς το παρόν. Να τα δώσουμε όλα, από τώρα. Χωρίς να ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος καραντίνας,
πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αυτός τα δίνει όλα. Και βγάζουν και κάτι οικονομικές αναλύσεις, δηλαδή οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, να λες, οι άνθρωποι αυτοί κυβερνήσανε και να λες ευτυχώς που μας κάνανε μεγαλύτερη ζημιά ακόμη. Γιατί όταν βλέπεις τόσο ανεύθυνους να μιλάνε τόσο ανεύθυνα και σκέπτεσαι ότι 5 χρόνια ήταν στην εξουσία, κάνεις τον σταυρό σου που δεν καταστρέψαν τη χώρα. Ευτυχώς που ήταν οι Ευρωπαίοι δηλαδή και τους φρέναραν σε ένα βαθμό. Σας είπα και την άλλη φορά. Εάν ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι οι Γερμανοί χρωστάνε λεφτά από τις πολεμικές αποζημιώσεις και από το κατοχικό δάνειο, γιατί δεν λέει μία ανακοίνωση ο Τσίπρας να κάνει προσφυγή το ελληνικό δημόσιο? Γιατί το ξεχάσανε? Κάναν τόσο συνεδριάσεις στη Βουλή, ο έρημος ο Γλέζος πήγαινε συνέχεια στη Βουλή και όλο στην Επιτροπή και δώστο στην Επιτροπή και έγινε ψηφοφορία στη Βουλή ότι όλοι συμφωνούμε στο να γίνει προσφυγή του ελληνικού δημοσίου για τη διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων από τη Γερμανία. Τώρα γιατί το βουλώσαν όλοι μαζί? Γιατί πήραν το αμίλητο νερό όλοι μαζί, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Γεννηματά? Όλοι ήπιανε το αμίλητο νερό. Τι θέλουν. Τόσες ώρες που συνεδρίαζε η Βουλή, οι επιτροπές για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων κοροϊδεύανε ποιον, τον Γλέζο? Τον εαυτό τους κοροϊδεύανε όλοι αυτοί. Ο Γλέζος πέθανε. Πήρε μαζί του την νοσταλγία. Ήταν ένας οραματιστής. Πίστευε ότι δικαιούτο η χώρα μας κάποιες αποζημιώσεις και είναι αλήθεια ότι δικαιούτο. Γιατί η ζημιά που έγινε είναι τεράστια. Μια χώρα ήρθαν και την καταστρέψαν οι Γερμανοί του Χίτλερ. Δεν είχε άδικο ο Γλέζος. Τούτοι εδώ είναι οι ψεύτες. Τούτοι εδώ είναι που κάθονται και μετράνε τα δισεκατομμύρια ενώ λένε ότι γύρω στα 800 μας χρωστάει η Γερμανία. Τι καθόσαστε ρε για 20-22 και μιλάτε? 800 χρωστάνε οι άλλοι. Αλλά ξέρουν την αλήθεια. Ότι ο γέρος ο Καραμαλής το 60 έχει παραιτηθεί στη Βόνη από τις πολεμικές αποζημιώσεις, την ξέρουν την αλήθεια. Και φοβούνται την ξεφτύλα όλοι που θα πάθει η Ελλάδα. Τη φοβούνται και προτιμούν να κοιμάται το θέμα όσο του λησμονηθεί εδώ κιόλας, και έχει λησμονηθεί εδώ που τα λέμε. Τώρα αν υπάρχει ένας Βασίλης Λεβέντης και απλά το λέει, αν υπάρχει ένας Βασίλης Λεβέντης, ποια αξία έχει? Αξία θα είχε αν ο λαός ήταν αρκετά ευφυής και ψήφισε τον Βασίλη Λεβέντη. Εκεί θα βλέπαμε αν θα ζητούσαμε τις αποζημιώσεις. Αλλά όσο ψηφίζει ο κόσμος Μητσοτάκη, το γιο του αποστάτη του 65 και τον Τσίπρα, αυτόν που ο πατέρας του έπαιρνε δουλειές από τον Πατακό, άντε βρες άκρη τώρα στην Ελλάδα. Άντε βρες άκρη στην Ελλάδα. Να δείξουμε και το βιβλίο, τα πέτρινα χρόνια πριν τη δικαίωση, μπορείτε να το παίρνετε περνώντας από τα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Κεντρών στην Αθήνα, Καρόλου 28. Καρόλου 28 στην Αθήνα.
Έτσι. Είναι με την ταυτότητά σας μόνο, γιατί πρέπει να... επειδή είναι δωρεάν η παροχή του βιβλίου, πρέπει να υπογράφετε ένα χαρτί. Να μην ξεχνάτε την ταυτότητά σας, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να σας το δώσουν. Αξίζει να το έχετε αυτό το βιβλίο, γιατί περιγράφει ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν. Τώρα, είπα προηγουμένως για τα κανάλια ότι έχουν μεταβληθεί σε μικρόφωνα της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πολλοί δημοσιογράφοι ήταν πρώτα αγκληψηματίες του Τσίπρα. Επιμερών ΣΥΡΙΖΑ γλύφαν τον Τσίπρα. Γιατί είχαν φακέλους οι καναλάρχες, σε υπουργεία κλπ. Ξέρετε. Με το που άλλαξε η κυβέρνηση, άρχισε το γλύψιμο στο Μητσοτάκη. Ένα αηδιαστικό φαινόμενο, το οποίο πραγματικά, αν κάτσει κανείς και το δει ήρεμα, παρακολουθούσα προημερών Sky και επί μία ώρα έλεγε μόνο για την κυβέρνηση και έβγαζε τον άδε υπουργό τον κύριο Μπρούτσι, μετά τον υπουργό τον κύριο Παναγιωτόπουλο, μετά τον κύριο Τάδε, μετά τον κύριο Τάδε. Στο τέλος είπανε και για τον Τσίπρα, τι είπανε, είπανε ότι φροντίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία τη δημόσια υγεία, ενώ πρώτα την είχε στη μοιρά. Μόνο αυτό είπανε. Αυτό ήταν τα νέα για την αντιπολίτευση. Δηλαδή ένα δελτίο ειδήσεων, όλο ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας και δηλώσεις υπουργών. Και άμα παρακολουθείτε μια εκπομπή, ας πούμε, του Αυτιά, όλο ερωτήσεις και θα πάρει το 800 εκείνος που δεν έχει το συμφωνητικό στο όνομα της γυναίκας του. Και να λέει ο Βρούτσης, θα το πάρει βέβαια, θα το πάρει το 800. Άλλωστε θα μπουν όλα τα ΚΑΒ θα μπουν μέσα στο... Και άλλη ερώτηση πάλι ο Αυτιάς, θα πάρει ο άλλος το... Θα υπαχθεί μέσα στη διάταξη... βέβαια, βέβαια, όλοι θα υπαχθούν. Θα δώσει και σε άνεργους 400 ευρώ του καθενός. Σε άνεργους. Φανταστείτε τώρα ο άνεργος, ο μακροχρόνια άνεργος, σε τούτο εδώ το χάλι, που το μόνο που του μένει να πηγαίνει στην πλατεία Συντάγματος, που πάνε μερικοί με κάτι τσάντες και δίνουν τα αποφάγια και τα φαγητά, ό,τι περισσεύει. Αυτό μένει στους φτωχούς ανθρώπους. Να πάρει 400 ευρώ και με αυτά να κερδίσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Και αφού η μακροχρόνια άνεργη είναι γύρω στις 650.000, πώς μετρήσαν αυτοί ότι είναι 150.000. Τι κάνανε στα μαθηματικά. Τι κάνανε, οι Ισουίτια θεωρήματα κάνανε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εδώ είναι οι παπατζίδες της Ομόνιας. Κάνανε χάμο κάτι και κερδίζει ο ένας και δύο. Αλλά ήταν αβανταδόροι αυτοί που κερδίζανε. Και όταν πήγαινες εσύ να παίξεις, ο αληθινά που πήγαινες να παίξεις, εσύ τάχανες. Τέτοια δουλειά. Με τα φιλοδορήματα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο Μπακογιάννης κάνει εστία για τους αστέγους και είχε ένα δωμάτιο με καμία 15 κρεβάτια, διόροφα και τριόροφα κρεβάτια. Ότι πρώτη φορά έγινε για τους άστεγους να μαζευτούν οι άστεγοι. Κύριε Μπακογιάννη, θέλεις να μείνεις μέσα εσύ ή αγόρι μου. Αγόρι μου εσύ, θέλεις με την κυρία σύζυγό σου
να μείνετε σε αυτές τις αίθουσες. Να δείτε τι ωραία που είναι. Δεν κάνω προσωπικές επιδέσεις, αλλά μην κάνουν τους ελεήμονες με ξένα κόλυβα. Ας σεβαστούν τη χαμένη προσωπικότητα κάποιον, γιατί την χάσανε οι Έλληνες την προσωπικότητά τους με τον τρόπο που ψηφίζουν και τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το κράτος. Και είπε ο Μητσοτάκης στο διάγγελμα ο Κυριάκος. Επαναλαμβάνω, διαγγέλματα μην κάνεις Κυριάκο, γιατί αυτά καταγράφονται, ηχογραφούνται και θα σου βγουν, θα στα βγάλουν φάτσα κάρτα. Είπε, επιτέλους οι Έλληνες δείχνουν εμπιστοσύνη στο κράτος. Υπάρχει ένα κράτος, λέει, σταθερό, στο οποίο μπορεί να δείχνει εμπιστοσύνη. Τι εμπιστοσύνη, Κυριάκο, μπορεί να δείξει ο άνεργος στο κράτος, ο άστεγος, αυτός που του καθυστερεί η σύνταξη, τι εμπιστοσύνη μπορεί να δείξει. Ακόμη υπολογίσατε και αυτά τα 300 και 150 που βάλατε δήθεν για τις παραβάσεις, τώρα αυτές τις παραβάσεις κυκλοφορίας. Με τι λεφτά θα τα πληρώσει ο κόσμος όλα αυτά. Αλλά ξέρω, θα έρθείτε ως ελεήμονες και θα πείτε αυτά τα χαρίζουμε. Τα χαρίζουμε, είστε ελεήμονες. Με ξένα κόλυβα είστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Με ξένα κόλυβα δεν υπάρχει δυσκολία να είστε ελεήμονες. Όσο προχωράει ο χρόνος, και επειδή κοντεύει χρόνος από τις εκλογές της 7 Ιουλίου του 19, μέσα μου εμπεδώνεται η θέληση ότι η Ένωση Κεντρών είναι πολύ πιο απαραίτητη από πριν. Γιατί πολύ πιο πριν, πολύ πιο απαραίτητη από πριν είναι η δικαιοσύνη, η ισοπολιτεία, η δημοκρατία. Σας είπα, πατρίδα χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει. Πατρίδα χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κεντρώου και του δεξιού. Ο δεξιός νομίζει ότι υπάρχει πατρίδα. Κι ας είναι χούντα. Χούντα. Αν είναι, νομίζει ότι υπάρχει πατρίδα. Όχι. Για μας τους κεντρώους, τους δημοκράτες, τους αληθινούς, η πατρίδα είναι άρρηχτα ταυτόσιμη με τη δημοκρατία. Πατρίδα που δεν έχει δημοκρατία, που δεν είσαι ελεύθερος, που υπάρχουν συμφέροντα που κατατρώγουν τη σάρκα των πολλών, που οι λίγοι κάνουν κουμάντο και οι πολλοί άγονται και φέρονται. Μια τέτοια δεν είναι πατρίδα που να αξίζει στην Ελλάδα. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις εμείς στην Ένωση Κεντρών για να ξαναφτιαχτεί μεγάλος ο χώρος του κέντρου. Και σας καλώ, όπου κι αν είστε στην Ελλάδα, όπου κι αν είστε, μας στην Κρήτη, μας στην Ορεστιάδα, στα Γιάννενα, στα νησιά, στην Πελοπόννησο. Σας καλώ όλους να αντιληφθείτε τι είναι εκείνο που με κρατάει να είμαι εδώ και να δίνω αγώνα κατά ΣΥΡΙΖΑ, κατά Νέας Δημοκρατίας. Η ανάγκη να γίνουμε χώρα σοβαρή και υπεύθυνη. Οι Μητσοτάκηδες κυβερνούσαν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι Πασοκζίδες επί τόσες δεκαετίες. Τώρα, λέει, κάνουνε μηχανογραφήσεις, τώρα κάνουνε, οργανώνουνε κράτος. Αυτό τι σημαίνει, ότι τόσα χρόνια τι κάνανε. Τι κάνανε τόσα χρόνια. Πώς δικαιούνται και εμφανίζονται ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι αυτοί, που τόσο καιρό διορίζανε με μέσον. Οι μέτερους,
Κατακλέβανε τη χώρα. Εδώ όλες οι συμβάσεις που έχουν γίνει στο χρυσό της Χαλκιδικής έχουν γίνει χωρίς το ελληνικό δημόσιο να παίρνει τίποτα από την εξόρυξη. Το ξέρετε. Λέει η ωφέλεια του ελληνικού δημοσίου ποια είναι. Ότι η ωφέλεια του ελληνικού δημοσίου είναι ότι δουλεύουν εργαζόμενοι και ότι εισπράττει ΦΠΑ. Τι λέτε ρε παιδιά. Σε όλο τον κόσμο όταν γίνεται εξόρυξη, είτε υποθαλάσσια, είτε σε έδαφος, όταν γίνεται εξόρυξη ενός ορυκτού πλούτου, παίρνει ένα ποσοστό επί του τζίρου και το κράτος επί του εδάφους του οποίου γίνεται η εξόρυξη. Εδώ είμαστε με αποικιοκρατικές συμβάσεις γιατί το θέλει ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, όλοι αυτοί. Γι' αυτό η ώρα η μεγάλη που όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου θα ενωθούν υπό την Ένωση Κεντρών για να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα πλησιάζει. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Στέλνω σε όλους τα χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Συνιστώ υπομονή. Θα κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή και θα τηρούμε ευλαβικά τις υποδείξεις των επιστημόνων. Κάθε κραυγή διαφοροποίησης δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θα πειθαρχήσουμε με τις υποδείξεις των επιστημόνων. Χρόνια πολλά σε όλους. Αλλά στην Ελλάδα του αύριο θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Δεν θα την αναθέσουμε την Ελλάδα σε αυτούς που την κατέστρεψαν ως σήμερα. Όχι στους ίδιους. Χρόνια πολλά.